τέσσερις ερωτήσεις για να μάθεις τις συνήθειες των υποψήφιων πελατών σου. Πώς κινούνται και πώς αγοράζουν. Πάμε να δούμε. Πρώτη ερώτηση. Πόσο συχνά αγοράζετε οι υπηρεσίες ή προϊόντα σαν τα δικά μας. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι από αυτή την ερώτηση σχηματίζεις μια εικόνα στην αγορά αυτή τη στιγμή το τι συμβαίνει και πώς κινείται ο κόσμος όταν σε αναζητά. Δεύτερη ερώτηση. Πού πηγαίνετε και τα αγοράζετε αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες. Πάτε διαδικτυακά, επισκέπτεστε το κατάστημα, κάντε αναζήτηση στην Google, μπαίνετε πιο πολύ στα social media. Πολύ σημαντική ερώτηση και αυτή. Τρίτη ερώτηση. Πόσα χρήματα είστε συνήθως διατεθειμένοι να ξοδέψετε για τέτοιου είδους υπηρεσίες ή προϊόντα. Πού βρίσκεστε σε budget. Τι ψάχνετε ακριβώς και σε τι ποιότητα. Τέταρτη ερώτηση. Και αυτή σημαντική. Ποιες είναι οι μέθοδοι οι οποίοι μέσα από αυτούς τους τρόπους πληρώνετε. Δηλαδή, πληρώνετε με αντικαταβολή, πηγαίνετε στο κατάστημα, πληρώνετε ηλεκτρονικά. Πώς σας αρέσει να πληρώνετε για αυτό το προϊόν ή υπηρεσία συνήθως και τι είναι αυτό που σας κάνει να νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια. Τέσσερις ερωτήσεις λοιπόν, τις οποίες μπορείς να ενσωματώσεις στο ερωτηματολόγιο σου για να μάθεις τις συνήθειες αγοράς των υποψήφιων πελατών.